Παπού, υποψήφιο με το Πασό Κίνημα Αλλαγή στη δεύτερη περιφέρεια τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, με βάση τα όσα είπε και ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα, η αλήθεια είναι ότι το έχουν πει και άλλα στελέχη. Αν λέει και στις δεύτερες εκλογές δεν συμπράξετε με τη Νέα Δημοκρατία, που η Νέα Δημοκρατία μόνο με το Πασόκ μπορεί να δει να συγκυβερνά, τότε θα πάμε σε τρίτες. Αυτό σας προβληματίζει? Αντέχει ένα κόμμα του ενδιάμεσου χώρου τόσες εκλογικές αναμετρήσεις? Καταρχήν δεν έχει να κάνει με το αν αντέχει το Πασόκ στην προκειμένη, αν θα κάνουμε δεύτερη ή τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Έχει να κάνει με το αν αντέχει η ελληνική κοινωνία και η οικονομία. Ναι. Διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό παίζουμε με την προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Θα θυμάστε από το καλοκαίρι, τώρα θα γίνουν εκλογές, μετά θα γίνουν εκλογές, παρακάτω θα γίνουν εκλογές. Ο Πρωθυπουργός τα ευνηδιάσει, δεν ευνηδίασε, το πήγε παρακάτω, να κουράσει αλλά δεν κούρασε. Τελικά θα πάει σε εκλογές. Αυτό είναι ένα παιχνίδι με την οικονομία. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι όλοι μας μάλλον το καταλαβαίνουμε, mm-hmm. ότι δεν θα μπορεί να αντέξει η αγορά, ναι. παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και μάλιστα σε, μια έτσι, σε ένα περιβάλλον όχι ασφαλές. Το θέμα των πληστηριασμών είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Μάλλον θα πάμε ως τις εκλογές με αυτό. Ήδη έχουν αρχίσει και πληθαίνουν οι καταγγελίες για σπίτια που βγαίνουν στο σφυρί και μάλιστα για πρώτες κατοικίες, για αυτό που λέμε λαϊκές κατοικίες, όχι για τα φιλέτα υποτιθέμενων Μπαταχτσίδων. Αναρωτιέμαι εάν θεωρείτε ότι αυτό το θέμα μπορεί να είναι καταλύτης για το εκλογικό αποτέλεσμα. Εγώ να πω ότι κρινόμαστε καταρχήν και οι τρεις. Γιατί το Πασόκ είναι από τα κόμματα που κυβέρνησαν σε πρώτο χρόνο στην κρίση και ήταν ίσως το μοναδικό κόμμα το οποίο προστάτευσε την πρώτη κατοικία με νόμο Πασόκ. Μπορεί να τον έκανε τότε ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη, αλλά υπουργός του Πασόκ ήταν η κυρία Κατσέλη. Ναι. Στην προκειμένη λοιπόν κρίνονται οι τρεις νόμοι που περάσανε από το Πασόκ, από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως πολύ καλά κουβεντιάσατε στις προηγούμενες συζητήσεις που κάνατε με τους προηγούμενους προσκαλεσμένους σας, διαπιστώσατε ότι μάλλον είναι ποιος από τους δύο προστατεύει ή δεν προστατεύει και άλλαξε ο ένας το νόμο του αλλού. Κανένας όμως δεν περιέγραψε το αν προστάτευε ο νόμος Κατσέλη, ο νόμος Πασόκ, την πρώτη κατοικία, mm-hmm. και αν έπρεπε να διατηρήσουν το συγκεκριμένο νόμο και πού τους ενοχλούσε. Επί της ουσίας. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο καταθέτω σε εσάς αλλά και, και στους Έλληνες πολίτες είναι ότι το Πασόκ πραγματικά έχει βάλει όρους πραγματικούς για αυτούς οι οποίοι ήταν πραγματικά τα δάνειά τους προβληματικά, αλλά γιατί δημιουργήθηκαν μέσα από την κρίση ο προβληματισμός, δηλαδή έπεσαν οι μισθοί, έμειναν άνεργοι, είτε ένα από τα δύο μέλη είτε και τα δύο μέλη της ελληνικής οικογένειας. Οπότε κατ' επέκταση προσπάθησε να τους προστατεύσει την κατοικία, που γνωρίζετε ότι για τον ελληνικό λαό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ιερό, το κεραμίδι το οποίο λέγαμε πάνω από το κεφάλι μας. Mm-hmm. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για τυχόν κυβέρνηση ηττημένων, τέλος πάντων με βάση αυτή τη φράση την οποία εισήγαγε ο κύριος Τσίπρας στη δημόσια σφαίρα. Η όλη λογική της απλής αναλογικής, αν προφανώς τα κουκιά βγαίνουν, είναι εντελώς εκτός της σκέψης σας το να κουβεντιάσετε όχι μόνο με τον όποιον πρώτο, αλλά και με τον δεύτερο, αν επαναλαμβάνουν βγαίνουν τα κουκιά και αν έχετε πάει καλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να είστε καθαρά διψήφοι, 12-13 και βλέπουμε. Είναι έξω από τη λογική σας να κουβεντιάσετε με τον δεύτερο? Καταρχήν, εμείς έχουμε βάλει το πρόγραμμά μας μπροστά. Mm-hmm. Δεν μιλάμε αν θα πρέπει να μιλήσουμε με τον πρώτο, με τον δεύτερο, με το τι διαφορά θα έχουν. Αυτό το βάζουν τα δύο μεγάλα κόμματα σε μια λογική να συρρυκνώσουν τον Πασόκ. Αυτό φαίνεται. Και φαίνεται και από τις τοποθετήσεις όλων των στελεχών που βγαίνουν δημόσια και τοποθετούνται. Εμείς λοιπόν, αυτό που λέμε ξεκάθαρα είναι ότι δεν κουβεντιάζουμε με τον έναν ή τον άλλον σε μια λογική του αν είναι πρώτος, δεύτερος, τη διαφορά του μεταξύ τους. Εμείς ζητάμε λοιπόν από τον ελληνικό λαό μια ισχυρή νομιμοποίηση για να μπορούμε να κουβεντιάσουμε και να βάλουμε το πρόγραμμά μας στη βάση της κουβέντας για μια κυβέρνηση που άλλος την ονομάζει προοδευτική, άλλος την ονομάζει όπως ο κύριος Μητσοτάκης μια κυβέρνηση έτσι σωτηρίας ή όποια έτσι κυβέρνηση μεταξύ δύο ή τριών ή τεσσάρων κομμάτων μπορεί να υπάρξει. Εμείς λοιπόν βάζουμε το πρόγραμμά μας μπροστά. Δεν μπαίνουμε λοιπόν στην κουβέντα αν είναι πρώτος, δεύτερος και τι διαφορά θα έχουν μεταξύ τους. Το γεγονός όμως ότι στέλνετε ένα μήνυμα ότι αν το πρόγραμμα συζητηθεί προφανώς, όχι με όρους ηγεμονισμού κλπ. Εσείς είστε ανοιχτοί είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, δεν είναι προβληματικό. Θέλω να πω, ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον αρχηγό σας. Ο αρχηγός σας μάλλον το κατηγορεί αυτό.
κατηγορεί. Δεν τον κατηγορεί ο αρχηγός μας. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Το αποδέχτηκε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά δεν είναι μια κατηγορία. Αποδέχτηκε ότι έχουν γίνει παρακολουθήσεις. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι ο ίδιος πήγε να τον παγιδεύσει. Γι' αυτό λέω. Δεν θα κολλήσουμε τώρα σε αυτό, αλλά ο θήτης με το θύμα πώς. Εντάξει, άντε και τα βρίσκεται στο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, φτάνει αυτό. Θα μπορούσαμε και με τον κύριο Τσίπρα να πούμε τα ίδια. Γιατί υπήρξε δεν σας παρακολούθησε ο κύριος Τσίπρας. Δεν μας παρακολούθησε, αλλά μας κατηγορεί για την προηγούμενη διακυβέρνηση σε όποιον τόνο, είτε του κυρίου Βενιζέλου είτε του κυρίου Παπανδρέου. Δεν έχει πει και λίγα. Το ζητούμενο όμως είναι η σωτηρία της χώρας. Και επί της ουσίας βάζουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας και τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Όπως επίσης. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τη σωτηρία του ΕΣΥ, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, η οποία πρέπει να αναβαθμιστεί. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτά βάζουμε λοιπόν εμείς στο τραπέζι. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τη σωτηρία της πρώτης κατοικίας των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πραγματικό ζήτημα. Εμείς λοιπόν αυτά βάζουμε στο τραπέζι, με αυτά πορευόμαστε και αυτά θέλουμε να μπουν μπροστά στην κουβέντα με όποιο κόμμα. Είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά βάζουμε ιδεολογικό πρόσημο στην κουβέντα. Προγραμματικό πρόσημο στην κουβέντα και όχι κάποια κουβέντα του πρώτου, του δεύτερου, τη διαφορά μεταξύ τους. Αυτή η λογική που βάζουν τα δύο μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή, σε μια λογική να συρρυκνώσουν τους μικρούς και ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ, μιας και φαινόταν να έχει μια άνοδο έτσι μεγάλη και να έδινε ένα ποσοστό το οποίο πραγματικά θα ήταν καταλυτικό για όποια κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Η κυρία Νικολάου πρέπει να παραιτηθεί. Η ίδια λέει ότι πήγε δύο κουτιά με έγγραφα σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα και ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπάρχει καν πόρισμα τους ΔΟΕ. Τι λέτε? Νομίζω ότι πρέπει να παραιτηθεί. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Η όλη έτσι, η συμπεριφορά της δείχνει μια ενοχή. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να παραιτηθεί. Κύριε Πάπου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ. Καλό βράδυ.